Χαίρετε! Ένα οδηγητικό vlog σε συνέχεια του vlog που γίνεται επεξήγηση του όρου της συναισθηματικής αιμομιξίας. Και σήμερα έχω να οδηγήσω, με βλέπετε στο αυτοκίνητο, είμαι σταθμευμένη, προτού ξεκινήσω και θα σας διαβάσω ένα email σύντομο που ήρθε μετά που ανέβηκε το βίντεο για τη συναισθηματική αιμομιξία, το οποίο λέει το εξής. Θέκλα μου, αν θες, σε επόμενο βίντεο σχολίασε πώς γίνεται από γονείς με 2-3 παιδιά. Αυτά που δεν είναι γονιοποιημένα, όχι αυτά που ήταν, να τη χάνουν περισσότερης εύνοιας. Το έχω δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ταξιτζής μου έλεγε, εγώ έχω τη μάνα μου, ο αδερφός μου ζωάρα, ούτε καν έρχεται να τη δει και όταν έρθει πετάει στα ουράνια. Και άμα πω τίποτα ότι δεν ενδιαφέρεται για μένα, πέφτει να με φάει. Αυτό είναι ένα πολύ σύντομο email από έναν φίλο. Σε ευχαριστώ, φίλε, που το έστειλες, γιατί έδωσες ωραιότατη πάσα για να πάμε στην περισσότερη εξήγηση, ανάλυση του θέματος. Και είδα και ένα σχόλιο κάτω από αυτό το vlog, το οποίο θα το διαβάσω και θα σχολιάσω και στα δύο. Είναι κάτω από το vlog, τι σημαίνει ο ψυχολογικός όρος συναισθηματική αιμομιξία. Το γράφει ένα προφίλ που δεν γνωρίζω, πρώτη φορά βλέπω να σχολιάζει, όσο έχει σχολιάσει και άλλη φορά και αν δεν το πρόσεξα. Τι αφοριστική και αδόκιμη όρη είναι αυτή? Πώς παραλληλίζεται μια τόσο ιερή σχέση γονέων παιδιών με μια τόσο αποκρουστική φράση και έννοια για συνδικαλιστικούς λόγους? Τι μπορεί να είναι οι συνδικαλιστικοί λόγοι που μία ψυχολόγος εξηγεί τον ψυχολογικό όρο συναισθηματική αιμομιξία? Και πώς μπορεί αυτός ο όρος να είναι αφοριστικός και αδόκιμος από τη στιγμή που το χρησιμοποιεί μία ψυχολόγος και έχει εξηγήσει και πού τον έχει μάθει και έχει παραθέσει και στην περιγραφή του βίντεο τη βιβλιογραφία, το συγκεκριμένο βιβλίο το οποίο είχε ξεκινήσει αυτό τον όρο. Να εμπιστευτούμε, λέει αυτή η χρήστρια, τόσο προσωπικά θέματα σε ψυχολόγους και εξομολόγους και όχι τα παιδιά ή τους γονείς μας, για να μην τους βαρύνουμε? Να ζουν μια εικονική ευτυχία εκτός πραγματικότητας και να μην μας συμπαραστέκονται οι δικοί μας άνθρωποι? Εγώ από τα πολλά καλά που έχω να θυμάμαι από τη συγχωρεμένη τη μητέρα μου και που απαλύνει τη θλίψη για την απώλειά της, είναι οι ατελείωτες συζητήσεις για όλα, προβλήματα και μη. Αυτό ήταν που κρατούσε την ελληνική οικογένεια στα δύσκολα και μακριά από γιατρούς και φάρμακα μέχρι το 1980. Εδώ θέλω να πω έτσι πολύ λιτά ότι το γεγονός ότι η ελληνική οικογένεια δεν ήταν το γεγονός ότι δεν είχαν ανάγκη από γιατρούς και φάρμακα, ήταν ότι δεν είχαν την παιδεία για να αντιληφθούν ότι είχαν ανάγκη από γιατρούς και φάρμακα. Δηλαδή αυτό το επιχείρημα ότι επειδή οι Έλληνες μέχρι το 1980 δεν πήγαιναν στους ψυχίατρους και δεν έκαναν θεραπείες, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται σαν ψυχίατρο, ψυχολόγο και θεραπείες. Μετά ήλθαν οι ξενοσπουδασμένοι με νέες αντιλήψεις και ήθη και διέλυσαν και οικογένεια και κοινωνία με την αποξένωση, την απαξίωση και τα αποτελέσματα τους. Με όλη την εκτίμηση στην επιστημοσύνη σας, να μου επιτρέψεις να σου πω ότι δεν εκτιμάς καθόλου την επιστημοσύνη μου, καθόλου, και το έχεις γράψει μέσα στην προηγούμενη φρασιολογία του σχολείου σου πολλάκις, ξενόφερτα, συνδικαλιστική λόγη. Τέτοια σχόλια δείχνουν ακριβώς την παθογένεια της ελληνικής οικογένειας, της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας. Άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι ok, είναι εντάξει να υπάρχει συναισθηματική αιμομιξία μέσα στην οικογένεια. Είναι εντάξει η μάνα να κάνει την κόρη παρηγορήτρα. Είναι εντάξει η μάνα να κάνει το γιο δούλο. Είναι εντάξει ο πατέρας να κάνει την κόρη του κονφιτάντου, ένα πρόσωπο που να του λέει τα μυστικά του. Είναι εντάξει όλα αυτά και φταίνε οι ξενοσπουδασμένοι που χάλασαν τα ήθη, τα χρηστά και τα ήθη και τα έθιμα που ήρθαν και πως τόλμησαν οι ψυχολόγοι να πούν τον όρο συναισθηματική αιμομιξία και να σπηλώσουν την αγία ελληνική οικογένεια. Σοβαρά όμως, έχουμε πολύ πρόβλημα, πολύ, πάρα πολύ. Μεγάλο μέρος της οικογένειας μας, λέω, η οικογένεια μου ευτυχώς δεν είναι έτσι. Μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας είναι σαν προβληματικό. Έχει μεγάλη παθογένεια. Και επειδή μιλάω πολύ συχνά για τη δική μου οικογένεια, θέλω να τονίσω
ότι στη δική μου οικογένεια, δηλαδή την οικογένεια του πατέρα μου και της μητέρας μου, στην οποία μεγάλωσα, δεν υπήρχε συναισθηματική μου μειξία. Σε καμία περίπτωση τα παιδιά δεν γινόμασταν συναισθηματικά και ψυχικά δεκανίκια των γονιών. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Για πολλά πράγματα βγάζω στους γονείς μου το καπέλο, ένα από τα οποία είναι ότι κατάφεραν και αφομοίωσαν τις σπουδές που σπούδασαν τη δεκαετία του 70 στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και ήταν στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις σπουδές που σπούδασαν και ιδιαιτέρως τις γνώσεις που πήραν πάνω στην παιδαγωγική και στην ψυχολογία, οι οποίες ήταν πριν το 80 που λέει ότι ήρθαν οι ξενοσπουδασμένοι και χάλασαν την οικογένεια, και σε καμία περίπτωση οι γονείς μου δεν δέχονταν παρεμβάσεις στην οικογένεια από τρίτα πρόσωπα και σε καμία περίπτωση δεν έβλεπαν τα παιδιά τους ως οτιδήποτε άλλο παρά παιδιά τους που όφυλαν να τα αναστρέψουν. Και τους βγάζω το καπέλο το γονείο μου. Δεν με έχετε ακούσει ποτέ να πω ότι είχαμε συναισθηματική μειξία στην οικογένεια. Σε καμία περίπτωση. Οι γονείς μου πάντοτε και τώρα αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους και διαχειρίζονται μεταξύ τους σχέση με κάθε σοβαρότητα και σεβασμό. Οπότε, φίλοι, εγώ δεν έχω ζήσει τέτοια πράγματα με τη μάνα μου, να κάθεται η μάνα μου να μου λέει τα προβλήματά της και να κάθεται η μάνα μου να μου κατηγοράει τον πατέρα μου και να κάθεται η μάνα μου να μου λέει πράγματα που δεν είναι για μένα να πει. Εντάξει, τα παιδιά μας δεν τα κάνουμε για να μας υπηρετούν. Τα παιδιά μας δεν τα κάνουμε για εργάτες, δεν τα κάνουμε για υπηρέτες. Τα παιδιά τα κάνουμε κανονικά. Το ιδανικό είναι τα παιδιά να τα κάνουμε όταν είμαστε άνθρωποι, είμαστε γεμάτοι ψυχικά, πνευματικά, κοινωνικά, οικονομικά κτλ. Και νιώθουμε ότι έχουμε χρόνο και χώρο στη ψυχή μας να φέρουμε νέους ανθρώπους στον κόσμο και να τους δώσουμε αγαθά και υλικά, αλλά και πνευματικά αγαθά. Όχι να κάνουμε ανθρώπους για να πάρουμε αγαθά από αυτούς. Και πηγαίνοντας πίσω στην παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, είναι κοινός τόπος ότι πριν 50 χρόνια, πριν την έλευση του 80 τέλος πάντων, που η κυρία σηματοδοτεί την καταστροφή της ελληνικής οικογενείας, είναι κοινός τόπος ότι σε οι περισσότερες οικογένειες και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ειδικά οι φτωχές οικογένειες, έκαναν πολλά παιδιά για να έχουν πολλούς εργάτες στα χωράφια. Έκαναν πολλά παιδιά για να δουλεύουν πολλά παιδιά και να φέρνουν χρήματα στο σπίτι. Έκαναν παιδιά για να τους φροντίσουν. Δεν έκαναν παιδιά για να προσφέρουν στα παιδιά. Μιλάω τώρα σε παλαιότερες εποχές, πριν έρθουν οι ξενοσπουδασμένοι να χαλάσουν την κοινωνία. Λοιπόν, αρκετά έχω ασχοληθεί. Όμως ο λόγος που ασχολήθηκα δεν είναι γιατί με έχει ενοχλήσει προσωπικά το σχόλιο, αλλά γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι ψυχοεκπαιδεύονται, αρκετοί άνθρωποι που διαβάζουν βιβλία ψυχολογίας, παρακολουθούν βίντεο σε κανάλια ψυχοεκπαιδευτικά όπως το δικό μας ή κάνουν ψυχοθεραπεία, πηγαίνουν πίσω στο σπίτι τους, εάν ζουν με τους γονείς τους ή βλέπουν τους γονείς τους, οι οποίοι τους λένε τέτοια λόγια. Τους λένε πας στο ψυχολόγο και θα σε παλαβώσει και οι ψυχολόγοι είναι ενάντια στην παράδοση και οι ψυχολόγοι διαλύουν οικογένειες και οι ψυχολόγοι σου βάζουν βλακίες μέσα στα μυαλά σου. Γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το φαινόμενο και το έχω βιώσει κιόλας με την έννοια του ότι όταν εξασκούσα το επάγγελμα που το έχω εξασκήσει για επί 20 συνεχόμενα χρόνια, δεν ήταν λίγες οι φορές που έπαιρνα θυμωμένες μανάδες και θυμωμένοι πατεράδες τηλέφωνο και ορίοντας τα τηλέφωνο ότι καταστρέφω το παιδί τους επειδή του άνοιγα τα μάτια του παιδιού τους και επειδή βοηθούσα το παιδί τους να μην νιώθει ενοχές για πράγματα που δεν φταίει, να πάψει να είναι δούλος των γονέων του, να πάψει να είναι παιδί συνεξαρτώμενο από τους γονείς του, γονιοποιημένο παιδί, ή να πάψει να ζει για τους γονείς του και να αρχίσει να ζει για τον εαυτό του. Μιλάμε τώρα φυσικά για παιδιά ενήλικα. Εντάξει. Και εκεί ακριβώς φαίνεται και η συναισθηματική αιμομειξία, όταν ο γονέας έχει το θράσος να βρει το τηλέφωνο του ψυχολόγου στον οποίο πηγαίνει το παιδί και να πάρει τον ψυχολόγο τηλέφωνο να τον μαλώσει ότι θα καταστρέψει το παιδί του, επειδή για παράδειγμα ο ψυχολόγος έχει βοηθήσει το παιδί του μέσα από την ψυχοθεραπεία να δει ότι δεν είναι καλή ιδέα
να γίνομαι παρηγορητής της μάνας μου ή παρηγορήτρια του πατέρα μου ή να γίνομαι, δεν ξέρω εγώ, δούλος των γονέων μου ή να ζω τη ζωή μου για να ικανοποιώ τους άλλους. Και μπορεί το παιδί να έρθει να πει, για παράδειγμα, λέω τώρα ένα τυχαίο παράδειγμα, δεν θέλω να σπουδάσω αυτό που με επιβάλλεις εσύ να σπουδάσω για να συνεχίσω την οικογενειακή παράδοση όπως θες εσύ να το κάνω, π.χ. έχεις μια εταιρεία και θες να την αναλάβω εγώ μετά. Θέλω να σπουδάσω αυτό που πραγματικά με ευχαριστεί. Γιατί να ανοίξει τα μάτια στο παιδί μου? Γιατί το παιδί που το οποίο εγώ το εκπαιδεύω και το επενδύω πάνω του, σαν να είναι αντικείμενο, επενδύω πάνω του για να μου αποδώσει στο μέλλον, να μου χαλάσει σε μένα την επένδυσή μου ανοίγοντας του τα μάτια? Εννοείται ότι τέτοιοι γονείς έπαιρναν αποστομωτικότατες απαντήσεις από μένα και δεν τους δινόταν κανένα περιθώριο να συνεχίσουν να επεμβαίνουν στη θεραπεία των παιδιών τους. Και εννοείται ότι ενημέρωνα τα παιδιά τους ότι η μάνα σου ή ο πατέρας σου πήρε τηλέφωνο και είπε αυτό και αυτό, και τους έλεγα θα ενημερώσω τα παιδιά σας. Μιλάμε για ενήλικα παιδιά. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό ασχολήθηκα με αυτό το σχόλιο. Γιατί γράψτε στα σχόλια κι εσείς, αν θέλετε, αν μπορείτε να γράψετε δημοσίως, παρόμοιες εμπειρίες που μπορεί να έχετε. Ότι γύρω σας, οι γονείς σας κυρίως, το οικογενειακό σας περιβάλλον σας λέει τρελάθηκες. Τον καιρό που πας στο ψυχολόγο, παλάβωσες. Κάθεσαι και βλέπεις βίντεο ψυχολογίας και έχεις χάσει τον εαυτό σου. Εμείς είμαστε Έλληνες, χριστιανοί ορθόδοξοι. Εμείς είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς. Δεν ακούμε αυτά τα πράγματα που είναι της Δύσης. Ενώ στην πραγματικότητα τα περισσότερα ευρήματα της σύγχρονης επιστήμης της ψυχολογίας τα είχαν ήδη ανακαλύψει οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι ήταν εξαιρετικά ελεύθερα μυαλά. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, καμία σχέση με τους σημερινούς στενόμυαλους που τους επικαλούνται τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους χωρίς να έχουν ιδέα. Ιδέα τι πρέσβευαν αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και τι τομές έχουν κάνει στην παγκόσμια ιστορία, επιστήμη και πολιτισμό. Γιατί από αμορφωσιά πολύ. Λοιπόν, πάω τώρα στο mail του φίλου, το οποίο είναι ευστοχότατο. Κάμε στο δεύτερο μισό του βίντεο τώρα. Λέει, γιατί λέει οι γονείς που μπορεί να έχουν 2 ή 3 παιδιά έχουν αδυναμία, θαυμάζουν, λατρεύουν, έχουν πάρα πολύ ψηλά το παιδί τους που δεν είναι γονιοποιημένο. Και αυτόν που είναι γονιοποιημένος, αυτόν με τον οποίο έχουν, αυτόν τον οποίο έχουν χρησιμοποιήσει ως, χρησιμοποιούν ως δούλο τους, ως βοηθό τους, ως υπηρέτη τους, ως εξομολογητή τους, ως δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αυτό το παιδί δεν το υπολογίζουν τόσο πολύ όσο κάποιο άλλο παιδί το οποίο έχει τη μερίδα του λέοντος. Πολύ σοφή παρατήρηση. Και μάλιστα λέει και το παράδειγμα ότι μια μέρα είχε μπει σε ένα ταξί. Είναι άνδρας αυτός που γράφει, ζει στην Αθήνα. Είχε μπει σε ένα ταξί και είχε πιάσει κουβέντα με τον κύριο που οδηγούσε το ταξί. Και προφανώς θα του έλεγε και αυτό στα δικά του. Ξέρω εγώ ποιος είναι, γι' αυτό λέω. Ξέρω ποιος είναι, με την έννοια ότι έχουμε άνθρωπος που έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν και γνωρίζω την ιστορία του. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με τίμησε να μοιραστεί την ιστορία του μαζί μου. Ξέρει ποιος είναι. Και άρχισαν τη συζήτηση και του είπε ο ταξιτζής ότι εγώ φροντίζω την ηλικιωμένη τη μάνα μου, την έχω μαζί μου, της δίνω στέγη, τροφή, τροφομαγευτική περίθαλψη κλπ. Τα κάνω όλα για αυτή και εμένα δεν με εκτιμά, ενώ τον αδερφό μου, ο οποίος δεν νοιάζεται για αυτήν και ο οποίος δεν κάνει τίποτα για αυτήν, τον έχει πάρα πολύ ψηλά και άμα δει τον αδερφό μου πετάει στα σύννεφα και εμένα με έχει υποτακτικό. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Προφανώς, στην περίπτωση του ταξιτζή, η μητέρα τον ένα γιο τον έχει ως συναισθηματικό σύντροφο, δηλαδή υπάρχει εκεί πέρα ξεκάθαρη συναισθηματική αιμομιξία που συνδέεται με εκείνο το γιο της, όπως θα συνδυόταν με τον άντρα της, εάν είχε, ή όπως θα συνδυόταν, φαντάζομαι θα έχει πεθάνει ο άντρας της, για να είναι μόνη της αυτή για την γυροκομείο γιος της, ή όπως θα συνδυόταν με τον άντρα της, αν είχε υγιή σχέση με τον άντρα της. Όρος συναισθηματική αιμομιξία, ξαναλέω, δεν είναι το ίδιο με τη σκέτη αιμομιξία. Καμία σχέση. Ξαναδείτε το βίντεο για τη συναισθηματική αιμομιξία. Είπαμε ότι στο κανάλι μας εδώ πέρα κάνουμε ψυχοεκπαίδευση. Οπότε, αν κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο επεξηγείται ακριβώς ο όρος, σχόλια του τύπου «Μα έγραψες αυτό τον όρο ο οποίος σε παραπέμπει στον άλλο όρο» δεν χωράνε, γιατί έχει γίνει πλήρη ανάλυση. Έχει γίνει πλήρης ανάλυση στο προηγούμενο βίντεο για τον όρο συναισθηματική αιμομιξία. Τι σημαίνει? Τα γονιοποιημένα παιδιά είναι αυτά τα οποία αναλαμβάνουν το ρόλο να φροντίζουν τον γονέα τους.
είναι αυτά που γίνονται αρρωγή του, του γονιού τους, είναι αυτοί που γίνονται συμπαραστάτες, είναι αυτοί που γίνονται υπηρέτες, είναι αυτοί που γίνονται μάγειρες, νοσοκόμοι κλπ. Φαίνεται ότι σε κάθε οικογένεια στην οποία υπάρχει δυσλειτουργία και παθογένεια, δηλαδή πρόβλημα, τα παιδιά αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους, τους οποίους τους αναθέτει ο γονιός. Στην περίπτωση αυτή της μητέρας του ταξίτζη, η μητέρα. Εντάξει, η μητέρα είναι αυτή που για δικούς της υποσυνείδητους λόγους αποφασίζει ότι αυτό το παιδί, για παράδειγμα, ο οποίος μοιάζει με την πεθερά μου που δεν χωνεύω, ή έχει το όνομα του πεθερού μου που δεν θέλω να δω μπροστά μου, ή μου θυμίζει τον πατέρα του, τον άνδρα μου που δεν το θέλω να το δω, αυτόν θα τον έχω για να με υπηρετεί. Αυτόν, σε αυτόν θα εξασκώ συναισθηματικούς εκβιασμούς, θα τον κάνω να με λυπάται, θα τον φέρνω στο φιλότιμο του ώστε να με φροντίζει. Στον άλλο τον γιο, ο οποίος ναρκισσιστικά μου θυμίζει εμένα για παράδειγμα, ή μου θυμίζει τον πατέρα μου, ή μου θυμίζει κάποιον άλλο με τον οποίο έχω εμμονή, ή μου αρέσει το όνομά του, ή θα εξηγήσω μετά τι, ή δεν το σηκώνει ο χαρακτήρας του να γίνει γονεποιημένος, εκείνο το παιδί θα το έχω σαν σύντροφο συναισθηματικά. Αυτό που έχει να κάνει με την επιλογή του ρόλου που ανατίθεται στο κάθε παιδί, μάλλον η επιλογή, η ανάθεση συγκεκριμένου ρόλου στο κάθε παιδί σε δυσλειτουργικές οικογένειες με παθογένεια, γιατί στις normal οικογένειες, στις φυσιολογικές οικογένειες δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα και υπάρχουν και φυσιολογικές οικογένειες και μπορεί και όλες αυτοί που τις έφτιαξαν να είναι ξενοσπουδασμένοι. Και αυτοί που τις έφτιαξαν μπορεί να μην ανήκουν στην ομάδα τη δικιά σας που δεν ξέρετε τι σας γίνεται και θεωρείτε ότι τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη είναι έτσι όπως τα έχετε φανταστεί. Υπάρχουν και φυσιολογικές οικογένειες στις οποίες τα παιδιά είναι παιδιά, το κάθε παιδί χαίρει σεβασμού ξεχωριστά, οι γονείς εκτιμούν, σέβονται το κάθε παιδί τους ξεχωριστά και προσπαθούν συνειδητά να μην αδικήσουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν τις οικογένειες. Υπάρχουν. Γνωρίζω αρκετές τέτοιες οικογένειες και νιώθω ευτυχής που γνωρίζω τέτοιες οικογένειες και νιώθω ευλογημένη που ξενοσπουδασμένη, τι ξενοσπουδασμένη στη Θεσσαλονίκη σπούδασα. Εντάξει, ήμουν και λίγο στην Αγγλία μετά, αλλά οι βασικές μου σπουδές είναι στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη σπούδασα και νιώθω και ευγνώμων που σπουδάζω στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει εξαιρετικά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που τελείωσα είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, το οποίο έχει έδρα ψυχολογίας από το 1926, είναι αρχαιότερη έδρα ψυχολογίας στα Βαλκάνια. Λοιπόν, υπάρχουν και νορμάλ οικογένειες. Λοιπόν, στις οικογένειες που υπάρχει παθογένεια, αναλόγως και με το χαρακτήρα του κάθε παιδιού και τι σηκώνει κάθε παιδί, οι γονείς επιλέγουν τι ρόλο θα του δώσουν. Αν λοιπόν κάποιο παιδί γεννηθεί και έχει μια επαναστατικότητα εκ του φυσικού του, είναι χαρακτήρας, έχει κάποια χαρακτηριστικά εγωκεντρικά, είναι παιδί με χαμηλή ενσυναίσθηση, χωρίς καθόλου ενσυναίσθηση, αυτό το παιδί ο γονέας θα το επιλέξει για να το λατρέψει. Είναι λεγόμενοι συμφεροντολόγοι, αυτοί οι οποίοι τρώνε την περιουσία των γονέων τους, αυτοί οι οποίοι φορτώνονται και στα αδέρφια τους μετά, αυτοί οι οποίοι αποτελούν πληγή για μια οικογένεια. Φανταστείτε, σκεφτείτε οικογένειες που γνωρίζετε, στις οποίες μπορεί να έχει 3 παιδιά, 4 παιδιά, 2 παιδιά και ένας από αυτοί, οι υπόλοιποι να εργάζονται σκληρά και να είναι υπεύθυνοι άνθρωποι και να τιμούν την οικογένειά τους, και να χτιμούν την οικογένεια τους και να έχει έναν ο οποίος να είναι ρέμπελος ή να είναι ρέμπελη είναι η γυναίκα, ο οποίος να πάει από δουλειά σε δουλειά, να τα παρατάει όλα, να ανοίγει επιχειρήσεις, να τις κλείνει, να του πληρώνει τα χρέη η μάνα του, ο πατέρας του, τα αδέρφια του να του πληρώνουν τα χρέη. Πόσες περιπτώσεις έχω ακούσει πρόσφατα που μου έχει σηκωθεί τρίχα κάγκελο για αδέρφια που πληρώνουν τα χρέη αδερφιών. Μία γυναίκα ξέρει ποια είναι, η οποία έχει κάνει τη ζωή της θυσία. Δεν έχει παντρευτεί η ίδια, δεν έχει ακολουθήσει η ίδια το δυναμικό της και έχει παγιδευτεί σε ένα φαύλο κύκλο που πληρώνει για τα αδέρφια της. Πληρώνει για έναν αδερφό ανεπρόκοπο
ο οποίος ανοίγει συνεχώς προβλήματα οικονομικά, τα οποία έρχεται αυτή και καλύπτει, γιατί λυπάται τους γονείς της που της κάνουν επίκληση στο συναίσθημα. Και επίσης στέλνει και χρήματα σε έναν άλλον αδελφό, ο οποίος είχε ένα θέμα υγείας. Και μιλάμε για μια γυναίκα η οποία ζει μια ζωή εντελώς κόντρα στη ζωή που θα μπορούσε να ζήσει, εντελώς κόντρα στον ουσιαστικό της εαυτό. Δεν ζει στην ουσία αυτή, δεν ζει για να ζήσουν οι άλλοι και κυρίως αυτός ο αδερφός ο αχαήρευτος, να ζήσει αυτός μια ζωή που να ξοδιάζει, που να δανείζεται, να ανοίγει επιχειρήσεις, να τις κλείνει, να παντρεύεται, να χωρίζει, να μην πληρώνει διατροφές, και η αδερφή του να έχει θυσιαστεί στο βωμό του ενός αδερφού ο οποίος έχει επιλεχθεί από τη μητέρα της, έχει επιλεχθεί για να είναι ο εκλεχτός της. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο γονέας, ο οποίος εξασκεί συναισθηματική αιμομιξία, είναι αδιάγνωστος εννοείται, έχει στοιχεία διαταραγμένης προσωπικότητας και συνδέεται αιμομιχτικά με το παιδί του, το οποίο επίσης έχει στοιχεία διαταραγμένης προσωπικότητας. Και το παιδί εκείνο, το οποίο έχει στοιχεία συνεξαρτώμενης προσωπικότητας, είναι πιο υποτακτικό, είναι πιο φιλότιμο, εκείνο το παιδί θα μπει στο ρόλο του υπηρέτου, του υπηρέτη, της υπηρέτριας. Εσύ θα έχεις δικιά σου ζωή. Ό,τι κάνεις, όσα βγάλεις, θα τα δίνεις εδώ. Θυμάμαι μια ιστορία συγκλονιστική. Μια γυναίκα που γνώρισα πριν 25 χρόνια, η οποία είχε μεγαλώσει σε ένα σπίτι, στο οποίο η ίδια είχε συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με τη μητέρα της. Δηλαδή η μητέρα της δεν είχε καλή σχέση με τον άνδρα της και έλεγε καθημερινά τα προβλήματά της στην κόρη της για τον άνδρα της, επειδή ο άνδρας της και ο πατέρας αυτής της γυναίκας, ενώ παντρεύτηκε και έκανε δική του οικογένεια, όσα χρήματα έβγαζε τα έδινε στις αδερφές του για να τις παντρέψει, για να χτίσει σπίτια στις αδερφές του, μετά για να παντρέψει τα παιδιά τους κλπ. Η μητέρα της ένιωθε αδικημένη ότι ο άνδρας της έδινε περισσότερα χρήματα, περισσότερη προσοχή και περισσότερη σημασία στις αδερφές του παρά στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Αυτή η γυναίκα μεγάλωσε με αυτόν τον έντονο συναισθηματικά αιμομιχτικό δεσμό με τη μάνα της. Και όταν πέθανε η μητέρα της, ήδη είχε καταρρεύσει και οι επιδράσεις στη δική της ζωή ήταν και καλύτερες, δεν θα πω περισσότερα. Με είχε συγκλονίσει το πώς είχε δημιουργηθεί αυτό η πυραμίδα παθογένειας, ο πατέρας της να έχει συναισθηματική αιμομιξία με τα αδέρφια του, να φροντίζει περισσότερο τις αδερφές του και τις ανιψιές του παρά τις κόρες του, τις αδερφότεχνες του δηλαδή στην Κύπρο, ανιψιές. Η μάνα να μην είναι ευχαριστημένη με τον πατέρα και να αποκτά συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με την κόρη και να φορτώνει την κόρη και να ποτίζει την κόρη με όλο το δηλητήριο που είχε για το θυμό της, για τον άντρα της κτλ. Και μετά εκείνη η κόρη να έχει εσωτερικεύσει όλα αυτά τα αρνητικά πράγματα που της έλεγε η μάνα της για τον άντρα της, σε σημείο που οι επιλογές που έκανε στη ζωή της να είναι τέτοιες που να μην μπορέσει να ευτυχήσει στη ζωή της. Είναι ένας άνθρωπος που με έχει σημαδέψει αυτή η γυναίκα, γιατί ήταν μια από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες που είχα βιώσει ως ψυχολόγος. Από τις πιο συγκλονιστικές. Ήταν έτσι μια πολύ, πολύ τραγική ιστορία. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτή η γυναίκα δεν μπόρεσε να χαρεί στη ζωή της, ενώ ήταν ένας άνθρωπος πολύ αγαπητικός, είχε πολλή αγάπη να δώσει, δεν μπορούσε όμως να επιτρέψει στον εαυτό της να είναι ευτυχισμένη λόγω της παθογένειας που της είχε δημιουργηθεί. Και στο τέλος έφυγε και νωρίς από τη ζωή, νικημένη από ανίατη ασθένεια, και άφησε και πίσω τα παιδιά της, τα οποία έχασαν τη μητέρα τους και τα οποία φυσικά τα είχε κάνει με έναν πατέρα ο οποίος ήταν παρόμοιος του πατρός της. Εντάξει. Αλλά είπαμε, εμείς είμαστε ξενόφερτοι και φέρνουμε ξενόφερτες ιδέες και ξενόφερτες απόψεις και χαλάμε την Αγία Ελληνική Οικογένεια. Λοιπόν, εκείνη η κοπέλα είχε έναν αδερφό ο οποίος ήταν ο αγαπημένος της μάνας της, ο οποίος ποτέ δεν είχε ακούσει τα προβλήματα της μητρός του, ποτέ, τον οποίο τον είχε λεβέντη μου και μάνα μου και αγάπη μου και χαρόση μου που λέμε στην Κύπρο, και ο οποίος έζησε μια πολύ καλή ζωή.
Δηλαδή δεν είχε επηρεαστεί από την τοξικότητα της μάνας του, γιατί την είχε ρουφήξει. Από τη μάνα του είχε πάρει μόνο το αγάπες και λατρείες. Οπότε μην, δηλαδή σκεφτείτε πόσο συνεξαρτώμενο πρέπει να είναι ένα πρόσωπο και πόσο δυστυχές να είναι, μιλώ για το σχόλιο τώρα, που να θεωρεί ότι ήταν πολύ σπουδαίο ότι της έλεγε η μάνα της τα προβλήματά της. Όχι, μάνα μου, η μάνα σου δεν έπρεπε να σου λέει τα προβλήματά της, έπρεπε να σου λέει πόσο σ' αγαπά, έπρεπε να σου λέει την ιστορία της οικογένειας σας με έναν τρόπο που να σε ενώνει με τις ρίζες σου. Η μάνα σου έπρεπε να λύσει τα προβλήματά της, να μην έχει ανάγκη να τα φορτώσει στην κόρη της. Δεν είναι ουσιαστική σύνδεση να μας κλέγονται οι γονείς μας. Και ακριβώς τα συνεξαρτώμενα παιδιά, τα γονιοποιημένα παιδιά, θεωρούν ότι είναι σύνδεση αυτό το πράγμα. Ότι είναι ουσιαστική σύνδεση ο άλλος να μου κλαίγεται. Ενώ στην ουσία είναι μια ψευδεπίγραφη αγάπη αυτή. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Όταν αγαπάς πραγματικά κάποιον, δεν τον φορτώνεις με τα προβλήματά σου. Δεν τον κάνεις ψυχολόγο σου. Δεν τον κάνεις τέτοιο σου. Τον σέβεσαι. Και το θέμα με τα συνεξαρτώμενα παιδιά, το θέμα με τα γονιοποιημένα παιδιά, το θέμα με τα παιδιά που γίνονται υπηρέτες, νοσοκόμοι, παρηγορητές των γονέων τους, είναι ότι μετά δεν μπορούν να έχουν ουσιαστική οικειότητα. Δεν γνωρίζουν. Δεν μπορούν να γνωρίζουν πως να έχουν ουσιαστική οικειότητα και καταδικάζονται σε δυστυχία και σε αδυναμία δημιουργίας υγιών σχέσεων. Και εκεί έρχεται η ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία έρχεται και λειτουργεί καταλυτικά στο να βοηθήσει τον άνθρωπο να μάθει να αγαπάει ουσιαστικά τον εαυτό του και να μάθει ότι αγάπη δεν είναι να σου λέει ο άλλος τα προβλήματά του, αγάπη δεν είναι να παρηγορείς τον άλλον, αγάπη είναι ο άλλος να σου εκφράζει αγάπη, αγάπη είναι ο άλλος να σε χτιμά όπως σου αξίζει, να μην σε χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε δικό του όφελος και σκοπό κλπ. Ανακεφαλαιώνοντας, αυτό ήταν ένα οδηγητικό βλόκ που πρώτο μισό μέρος σχολίασα ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο για τον όρο συναισθηματική αιμομιξία. Παρακαλώ πολύ, μην επιτρέπετε σε κανέναν από το οικογενειακό και φιλικό σας περιβάλλον να υποβιβάζει τη δουλειά που κάνετε με τον εαυτό σας, την αυτογνωσία σας, την ψυχοεκπαίδευσή σας. Αντισταθείτε σε αυτό. Γι' αυτό και η δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, όταν κάναμε το vlog για το αν πρέπει να πω στους άλλους ότι πάω σε ψυχολόγο, είπε και πολύ σοφά είπε, κάποιους ανθρώπους δεν χρειάζεται να τους το πεις που δεν θα το καταλάβουν. Του στείλω ότι δεν είναι ανάγκη να πάμε να ανακοινώσουμε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τέτοιες απόψεις ότι κάνουμε ψυχοθεραπεία, γιατί είναι σαν να δίνουμε τα μαργαριτάρια στους χείρους. Λοιπόν, το δεύτερο μισό του βίντεο ασχολήθηκε με το φαινόμενο ότι σε μια οικογένεια το κάθε παιδί μπορεί να έχει ξεχωριστό ρόλο και το ένα παιδί να είναι το δουλή, να είναι το γονιοποιημένο παιδί, αυτό που θα αναλάβει όλες τις ευθύνες των γονέων, και το άλλο παιδί να είναι το καλομαθημένο, να είναι αυτό στο οποίο έχει αδυναμία ο γονιός και να είναι αυτό το οποίο δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του και τις ευθύνες του αναλαμβάνει ο άλλος, ο δούλος, η δούλα, ο άτυχος, η άτυχη. Και είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε τους ρόλους που έχουμε μέσα στην οικογένεια μας. Και επειδή κάτω από το βίντεο για τη συναισθηματική αιμομιξία έγινε η ερώτηση αρκετές φορές τι σημαίνει παιδιά, τι ηλικίας παιδιά, οποιασδήποτε ηλικίας παιδιά των γονέων. Έχει γράψει και ο Θανάσης Νοκολαίδης ένα πολύ ωραίο σχόλιο ότι δεν είναι τυχαίο, λέει, που στην ελληνική γλώσσα η λέξη παιδί, το παιδί του τάδε, αναφέρεται ακόμη και σε ανθρώπους 70 ετών, ότι ο τάδε ήταν παιδί του τάδε. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα, γιατί έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική οικογένεια έχει στενή σύνδεση για πολλά χρόνια. Εμείς δεν θέλουμε οι ψυχολόγοι να μην έχει στενή σύνδεση η ελληνική οικογένεια. Ίσα-ίσα από αυτό που επιδιώκουμε είναι τις στενές συνδέσεις, αλλά στενές υγιείς συνδέσεις για ψυχική υγεία. Και εγώ αγαπώ πάρα πολύ και τους γονείς μου και τα παιδιά μου και τον αδερφό μου και την γυναίκα του αδερφού μου και την οικογένεια του αδερφού μου. Τους αγαπάω πάρα πολύ. Και είμαστε πολύ στενά δεμένη οικογένεια. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να είμαστε και δυσλειτουργική οικογένεια και να εξασκούμε συναισθηματική αιμομιξία ή να αγωνιοποιούμε τα παιδιά μας ή να φορτώνουμε τα παιδιά μας με τα δικά μας προβλήματα. Σεβαστείτε τα παιδιά σας. Εντάξει. Φιλιά, έφτασα. Γεια! Yeah!